Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Small Talk, εδώ που συζητάμε με τα παιδιά για τα πιο μικρά και τα πιο μεγάλα θέματα. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε την Ελλάδα. Ελλάδα. Ουρανοξύστες. Ελλάδα. Πόλεμη. Και όταν λέμε Ελλάδα, τι σκεφτόμαστε? Εγώ σκεφτόμαι μόνο την Ηλίουπολη. Ελλάδα. Το ναυάγιο. Τι είναι τα τρία πράγματα για τα οποία είναι διάσημη η Ελλάδα? Πάμε να μετρήσουμε. Όχι να μετρήσουμε τα νούμερα, πάμε να μετρήσουμε πράγματα. Για το τυρί της. Την ελληνική αστυνομία. Γιατί μόνο σε αυτή τη χώρα μιλάνε ελληνικά. Ο Θεός. Ο Θεός είναι Έλληνας. Ναι. Ναι. Τι είναι τα τρία πράγματα για τα οποία είναι διάσημη η Ελλάδα? Έδωσε τον πολιτισμό. Ναι, έδωσε πολιτισμό. Και φασολάδα. Φασολάδα. Και για το ναυάγιο. Το ναυάγιο, επιμένεις εσύ, ε. Πότε είναι η αρχαία Ελλάδα περίπου? Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Τι κάνανε στην αρχαία Ελλάδα? Τα συνηθισμένα. Βόλτες. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα και τη σύγχρονη Ελλάδα? Στην αρχαία Ελλάδα ντύνονταν απλά, ενώ τώρα σικ και μοντέρνα. Ότι είναι πιο μοντέρνα και έχει βλακώδη τραγούδια. Βλακώδη τραγούδια. Ναι, και ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν πολιτισμένη. Πολύ ναι. Πολιτισμένη. Και... Άρα η αρχαία και Ελλάδα ήταν πολύ. Με σφαγές. Τι άλλες διαφορές έχει η αρχαία Ελλάδα από τη σύγχρονη Ελλάδα? Πιο παλιά δεν υπήρχαν κλαμπ. Τώρα στη σύγχρονη Ελλάδα υπάρχουν iPhone 11, μα παλιά υπήρχε μόνο ένας παλιός υπολογιστής. Τι είναι η Ακρόπολη, Παρθενώνας? Είναι εκεί που έχει ένα τεράστιο τέτοιο που έχει κάτι κολόνες. Πού είναι ο Παρθενώνας? Στη Θεσσαλονίκη. Από τι είναι φτιαγμένη? Από τούβλα. Ξέρετε τι ήταν παλιά ο Παρθενώνας, τι κάνανε μέσα εκεί? Διάφορα παιχνίδια με λιοντάρια και με φαγητά. Τι ήταν παλιά η Ακρόπολη? Πέτρα. Σουβλατζίδικο. Λουλουδάδικο. Τι ήταν παλιά η Ακρόπολη? Κέντρο διασκέδαση. Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος της Ελλάδας, ο αιώνας του Περικλή ή η εποχή του Πασόκ? Ο αιώνας του Περικλή. Είναι ο χρυσός αιώνας του Περικλή ή η εποχή του Πασόκ? Πασόκ. Του Πασόκ. Η εποχή του Πασόκ. Πασόκ. Η εποχή του Πασόκ. Πασόκ. Πασόκ, ε. Βαθύ Πασόκ. Mm. Η εποχή του Πασόκ πότε ήτανε? Το 1723. Οκ. Okay. Και πόσα χρόνια κράτησε η εποχή του Πασόκ? 30. Ποιος ήτανε ο βασικός ηγέτης του Πασόκ? Ο βασιλιάς. Τι έκανε το Πασόκ? Δημοπρασίες. Στο Πασόκ σου δίνουν αρκετά λεφτά και δεν είναι όπως τώρα. Αν αλλάζαμε κάτι στην Ελλάδα, τι θα ήταν αυτό, τι θα αλλάζαμε? Να μένεις άλλο σπίτι. Να μένεις άλλο σπίτι, γιατί η μαμά μου είναι πολύ αυστηρή. Αν αλλάζαμε κάτι στην Ελλάδα, τι θα αλλάζαμε? Την Αθήνα. Τι, πώς θα την έφτιαχνες στην Αθήνα? Θα άφηνα να μεγαλώσουν βουνά, άμα γινόταν αυτό. Εσύ τι θα άλλαζες στην Ελλάδα? Τα σχολεία. Τα σχολεία, ωραία. Τι θα έκανες, πώς θα τα άλλαζες? Θα τα άλλαζα την Ελλάδα. Αν αλλάζατε κάτι στην Ελλάδα, τι θα αλλάζατε? Το μεταξουργείο. Ναι. Τα Εξάρχεια. Ναι. Την Ομόνοια. Ναι. Και τους πίθηκους. Ποιους πίθηκους? Πιθηκίζουν πολύ. Εγώ θα άλλαζα το Τσίπρα. Αν σας λέγα να πουλήσετε κάτι στους Γερμανούς για να βγούμε από την κρίση, τι θα πουλούσατε? Τη μαμά μου. Τη μαμά σου, ε. Στην ψύχρα την έδωσες. Το Μουσείο Ιστορίας. Έναν κοκοά μου. Είσαι καλός επιχειρηματίας, βλέπω. Μια καραμέλα. Ένα τόσο ψυχουλάκι από ένα κουλούρι με Θεσσαλονίκης. Και πιστεύεις ότι αυτό θα μας έβγαζε από την κρίση? Μπορεί, γιατί οι Τούρκοι είναι πεινασμένοι. Τι θα πουλούσαμε για να βγούμε από την κρίση? Την ελιά. Την ελιά. Το εθνικό μας προϊόν, έτσι, το έδωσες. Την Ακρόπολη. Την Ακρόπολη και την ελιά, με τι θα μείνουμε, ρε παιδιά, άμα τα πουλήσουμε αυτά? Το ναυάγιο. Το ναυάγιο. Εννοείται. Παίρνεις ποσοστά από το ναυάγιο εσύ όταν πηγαίνει κάποιος? Εγώ έχω πάει. Έχεις πάει. Έχεις κάποια επιχείρηση εκεί στο ναυάγιο ή το προωθείς πολύ? Όχι. Πάμε να φτιάξουμε μια διαφήμιση για την Ελλάδα. Παίζεις στην τηλεόραση αυτή τη διαφήμιση και τη βλέπουν και λένε «Ουάου, Ελλάδα, τι βάζουμε σε αυτή τη διαφήμιση μέσα?» Την ναι. Ακρόπολη. Ναι. Αστυνομία. Τα καφενεία. Σπίτια που καταστράφηκαν. Τι άλλο δείχνουμε? Σαπουνόφουσκες. Τι δείχνουμε στη διαφήμιση? Φωτογραφίες από μικρά νησάκια, πάρα πολύ μικρά, με δεντρόσπιτα. Άμα έβαζες ένα διάσημο για να βγεις στη διαφήμιση της Ελλάδας, ποιος θα ήτανε? Ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ναι, άλλο. Τον Πάνο Μιζωράκι να κάνει βλακίες και να χοροπηδάει. Τι άλλα πράγματα βάζουμε? Το ναυάγιο. Το ναυάγιο, ρε φίλε, έχεις κάτι με το ναυάγιο, ε.
Ε, το έχεις διαφημίσει όσο τίποτα άλλο το ναυάγιο. Είναι δικό σου, είναι του πατέρα σου, λέγει αλήθεια τώρα. Και το σλόγγαν ποιο θα ήτανε? Ελάτε στην Ελλάδα, Ελλάδα... Γιατί έχει πολλούς νομούς. Ελάτε στην Ελλάδα γιατί? Γιατί ο Θεός είναι καλός και μας προσέχει. Και ποιο είναι το σλόγγαν? Ελλάδα για την ελευθερία. Ποιο είναι το σλόγγαν? Ελλάδα γιατί δεν έχει ακριβό λάδι. Τι σλόγγαν θα βάζαμε, Ελλάδα? Μόνο 45 ευρώ. Ήταν 100 ευρώ και πήγε 45 ευρώ. Η Ελλάδα. Ναι. Μόνο 45 ευρώ. Ναι. Αγοράστε τη τώρα. Και ποιο θα ήταν το σλόγγαν για την Ελλάδα? Την Ελλάδα ελευθεριά, όχι, όχι κουκουέ και αυτά. Ουξιό Μητσοτάκης.